Ο κύριος Ερνέστο Φαντάζια τι είναι? Είναι μια ειδική περίπτωση ανθρώπου, ο οποίος δεν βολεύτηκε όπως έχουμε βολευτεί οι περισσότεροι γρήγορα σε κάποιο επάγγελμα. Κάτι μας άρεσε, κάτι κάναμε. Αυτού του πέφτανε στενά όλα τα επαγγέλματα τα οποία δοκίμασε. Μόνο τα επαγγέλματα, γενικά. Γενικά. Και στο πανεπιστήμιο είχε πάει σε τρεις σχολές και μάγειρας είχε γίνει και διάφορα. Εψαχνόταν. Οπότε απελπίστηκε κάποια στιγμή. Δεν θέλει να κάνει τίποτα. Γενικά κάθε ήταν φορά, από τους ανθρώπους που ψάχνονταν. Δηλαδή δεν του πήγαινε. Είχε ροπή στην αναζήτηση. Στην αναζήτηση. Πολύ υπερβολική. Δεν θα πούμε. Όχι. Όχι. Έψαχνε. Όταν ζούσε σε ένα νέο επάγγελμα, κανονικά το οποίο είναι μιμήτο, ένιωθε ότι δεν είναι αυτό που ζητάει. Ναι. Αλλά η αναζήτηση είναι το χαρακτηριστικό σε όλες τις εκφάσεις της ζωής του. Δηλαδή και στους ερωτές του, στις σχέσεις του. Ναι. Ως προσωπικό ήταν αυτό που το χαρακτήριζε. Τον χαρακτήριζε. Τώρα, αυτός, όταν απογοητεύτηκε από όλες αυτές τις προσπάθειες, του ήρθε να γράψει ένα βιβλίο. Στα μούτρα του κόσμου, ας πούμε. Και έγραψε ό,τι νόμιζε εκεί πέρα και το δίνει σε έναν εκδότη. Και του λέει: παιδί μου, αυτό είναι αριστούργημα. Τι αριστούργημα είναι? Είναι καταπληκτικό, είσαι συγγραφέας. Υπογράφει ένα συμβόλαιο πολύ ακριβό. Ναι. Πηγαίνει στην αγορά αυτό. Γίνεται παγκόσμια γνωστό. Και αυτό του λέει: γράφει. Αυτός έγραφε λοιπόν. Μόλις έδινε το βιβλίο και έβγαινε, ξεκινούσε ένα δεύτερο, ένα τρίτο, ένα τέταρτο, ένα πέμπτο. Διάσημος παγκόσμια, πάμπλουτος τελικά. Και ξαφνικά μια μέρα πάει να γράψει και δεν γινόταν. Έφυγε η έμπνευση. Τίποτα, καμία έμπνευση. Έσκιζε τα χαρτιά και λοιπόν. Ήταν λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να τον δει. Τώρα εδώ. Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση. Βεβαίως. Αυτό που έπαθε ο Φαντάζια, ο Ερνέστο, είναι ένας φόβος? Για το μένα. Έχετε νιώσει εσείς κάποιες φορές μήπως βρεθείτε? Να σας πω. Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί, αντίθετα κατακλείζομαι από ιδέες. Αλλά εγώ δεν είμαι ένας επαγγελματίας που γράφει και περιμένω κάτι από εσείς, αυτό. Εσείς, θα πρέπει να πούμε, είστε γιατρός χειρουργός. Ναι, έτσι. Δεν ασκώ πλέον. Το επάγγελμά σας. 40 χρόνια αυτή τη δουλειά έκανα, αυτήν αγάπησα, αυτήν υπηρέτησα. Άρα δεν... Συμβαίνει το εξής με μένα. Υπάρχουν, έτσι ξαφνικά, διάφορες ιδέες μου μπαίνουν, τις οποίες όμως αποθώ, διότι είναι πολύ επώδυνη η υπόθεση της συγγραφής. Αλλοιώνομαι. Αλλοιώνομαι κυριολεκτικά. Νομίζω ότι ζω μέσα σε αυτό. Τις αποθώ. Πέντε φορές όμως. Είναι επώδυνη. Επώδυνη. Είναι όπως η οδύνη του τοκετού. Είναι γενικώς επώδυνη, διότι θεωρείται γυμνός κανείς ότι κυκλοφορεί. Είναι επώδυνη διότι αν είναι ένα γράψιμο ειλικρινές που βγαίνει από μέσα από έναν άνθρωπο χωρίς να σκέφτεται πώς θα το δουν οι άλλοι. Ο αναγνώστης. Βεβαίως, μπορεί να το απορρίψουν, μπορεί να μην... Να λένε, μα τι βλακίες γράφει αυτό. Μα νομίζω ότι όταν γράφουμε για μας, είναι εγωιστικό αυτό. Ή γράφουμε για να το... Τι να σας πω, εγώ γράφω για να ξεφορτώσω κάτι. Ναι. Αυτό μου συνέβη πέντε φορές στη ζωή μου, ενώ έχουν υπάρξει δεκάδες ή εκατοντάδες φορές που μου μπήκε στο μυαλό να γράψω κάτι, το οποίο το διώχνω όμως. Είναι επώδυνο. Είναι κουραστικό, βεβαίως. Μπαίνω σε μια κατάσταση ειδική που δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Τα πρακτικά θέματα μου φαίνονται αμελητέα. Και παιδεύομαι μέχρι ότου ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία. Και κατόπιν αγωνιώ πώς γίνεται δεκτό, αν γίνεται. Είμαι πολύ ευαίσθητος όταν βγαίνει ένα τέτοιο βιβλίο μου στην πιάτσα. Ναι. Μέχρι τώρα όμως νομίζω δεν έχουν γίνει όλα αποδεκτά με απόλυτο τρόπο. Κοιτάξτε, υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων η οποία θεωρεί το γράψιμό μου πυκνό. Πυκνό νοημάτων, συμβολισμών, βεβαίως. Επομένως, χρησιμοποιείται λέξεις οι οποίες μαγεύουν. Είναι μαγευτικό γράψο. Μαγευτικό πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά αυτό γίνεται χωρίς να το συνειδητοποιώ. Δηλαδή, όταν τελειώσω ένα βιβλίο μου και το κοιτάξω, έχω την εντύπωση ότι το έχει γράψει κάποιος άλλος. Και λέω, συγγνώμη, εγώ έτσι σου μιλάω. Λέει, όχι.
Και τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα, ας πούμε. Πράγματι, παρόλα αυτά, υπάρχει μερίδα ανθρώπων οι οποίοι ζητούν από το βιβλίο να είναι κάτι ανάλαφρο, κάτι ναι. νοητό, να μην καταβάλουν καμία προσπάθεια να, να δουν τι θέλει να πει αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Κάτι σαν εικονογράφηση, ξέρω εγώ. Έτσι. Κάτι έτσι, προτιμούν κάτι, κάτι ελαφρύ. Ελαφρύ. Ναι. Εγώ όμως όταν γράφω, βλέπω εικόνες. Βλέπω μια σειρά εικόνα όταν είμαι έτοιμος. Δηλαδή, εγώ το αποθώ μέχρι που κάποια στιγμή δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Πρέπει να το γράψω, διότι έτσι θα ξαλαφρώσω κτλ. Λοιπόν, κάθομαι και γράφω. Κάθομαι και γράφω σε σκοτεινό χώρο. Δηλαδή, δεν υπάρχει ανοιχτό παράθυρο, υπάρχουν όλα κλειστά. Υπάρχει φως μόνο εκεί που γράφω, ώστε να μην επηρεάζομαι από την πραγματικότητα. Και πηγαίνω, έρχομαι μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας με μεγάλη άνεση. Που φαίνεται πολύ στον Ερνέστο. Φαίνεται αυτό. Αυτό το πράγμα, διότι ολοκληρώνεται σε αυτό το βιβλίο ναι. που είναι ολόκληρο μαγικός ρεαλισμός. Αυτό. Είναι η ολοκλήρωση ναι. αυτής μου της επιθυμίας, να το πούμε, ή έτσι εξελίχθηκε η γραφή μου. Διότι από τη σφαγή των εντόμων γίνονται παράξενα πράγματα. Ναι, εκεί που έγραφα για... Ναι, αλλά άλλο πράγμα η σφαγή των εντόμων. Είναι ήταν ακόμα πιο... συγκεκριμένο. Είναι συγκεκριμένο. Και υπάρχει μια πιο... σάτυρα, ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Μπορώ να πούμε σε μεγένθηση. Ναι. Δεν είναι όμως αυτό το πράγμα που εξελίχθηκε σιγά σιγά. Ξεκίνησε από το δάσκαλο, από τους έρωτες στα χρόνια του πολέμου. Εδώ... Έχει στοιχεία σουρεαλισμού. Ο Φαντάζια. Σουρεαλισμού. Σουρεαλισμού, ναι, ναι. Αλλά το βιβλίο είναι μαγικός ρεαλισμός. Ναι. Είναι καθαρό. Δηλαδή, δεν το λέω μόνο εγώ, γιατί ναι. δεν μπορώ να το διαγνώσω. Μου το λένε αυτοί που γνωρίζουν. Λέω, τι έχω γράψει τελικά. Αλλά είναι άνθρωποι που γνωρίζουν. Είναι γραφιάδες. Είναι άνθρωποι που ζουν από αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι αυτοί που μου γράφουν κριτική. Ναι. Η Ελένη Πριοβόλου πρόσφατα μου έγραψε μια... κριτική, είπε ότι είμαι συνέχεια του Εγκονόπουλου, της γραφής του Εγκονόπουλου. Νομίζω ότι είναι πολύ, είναι πολύ, είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο για μένα. Ναι. Λέει ότι δεν διστάζω από μια εποχή ρεαλισμού να περάσω στη φαντασία. Ναι. Και ότι είναι δύσκολο για μια εποχή τόσο σκληρή να καθίσει άλλος και να υιοθετήσει έναν ήρωα ο οποίος κινείται μεταξύ πραγματικότητος και φαντασίας συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο Ερνέστο λέει τα παραδίδει, δεν μπορώ να γράψω άλλο. Ναι, λοιπόν, για να μην τον αναγνωρίσουν, πάει σε ένα μαγαζί και ντύνεται ο διπόρος αναζητήσεων. Και αρχίζει να περπατάει. Το βιβλίο αυτό δεν έχει ούτε τόπο, ούτε χρόνο, ούτε τίποτα. Ναι. Ό,τι θέλει κανείς μπορεί να φανταστεί. Αρχίζει να περπατάει στους δρόμους. Ποιους δρόμους, όποιους δρόμους, όπου υπάρχει δρόμος, περπατάει. Και εκεί, όταν κουράζεται, μπαίνει σε κάποια πανδοχεία να ξεκουραστεί, αλλά εκεί του την έχουν στημένη. Δηλαδή, μία γυναίκα δαιμόνια, η Μαργαρίτα Πιάζ, είναι ισότιμη ηρωίδα, είναι κόρη ενός πάμπλου του επιχειρηματία, ο οποίος κερδίζει τα χρήματά του από το γαλάζιο αστακό. Ο μπλε αστακός υπάρχει, υπομορφή νόσου του αστακού. Αυτός το εκμεταλλεύτηκε και βρήκε τον τρόπο να αρρωσταίνει τους αστακούς, διότι είχαν πολύ μεγάλη τιμή. Και τέλος πάντων αυτός ήταν ένας επιτυχημένος τέτοιους είδους επιχειρηματίας και έδινε στην κόρη του χρήματα. Χωρίς να τη ρωτάει τι τα κάνεις ή οτιδήποτε. Έκανε ό,τι ήθελε αυτή. Αυτή είχε σπουδάσει γεωπονία, ήταν γεωπόνος και ειδικεύθηκε στις μεταλλάξεις των λουλουδιών. Και της μπήκε η ιδέα να μετατρέψει τις τουλίπες σε φυτά φωτοευαίσθητα. Δηλαδή ανάλογα με τον φωτισμό της ημέρας, να ξεκινούν από το ροδίζον της Ανατολής, να περνούν στο καυτό κόκκινο του μεσημεριού που ο ήλιος ήταν ντάλα, ας πούμε, να περνούν στα διάφορα ιώδη χρώματα του απογεύματος και να γίνονται μαύρες το βράδυ. Αυτό ήταν το πείραμα το οποίο έκανε. Ταυτόχρονα όμως αυτή ήταν ανήσυχη γυναίκα και διάβαζε. Είχε ερωτευτεί τα βιβλία του συγγραφέα. Και θεωρούσε ότι αν, όπως είναι οι ήρωές του, είναι και αυτός, θα μπορούσε να τον ερωτευτεί. Και ήθελε να ερωτευτεί. Διότι αυτή είχε σταματήσει τη σεξουαλική της ανάπτυξη σε ένα προστάδιο. Αυτό που περνάμε όλοι στην εφηβεία. Που πριν προηγηθεί του ολικού έρωτα, του ολοκληρωτικού έρωτα. Της ολοκληρωμένης σεξουαλικής πράξης. Είχε παραμείνει εκεί δέσμια.
Παγίδευσε λοιπόν τον Ερνέστο Φαντάζια, χρησιμοποιώντας παρεστησιογόνας τα πανδοχεία τα οποία αυτή έφτιαχνε επί τούτου να παγιδεύεται και όταν θα είναι κουρασμένος και να πηγαίνει αυτόν. Και αυτός έβλεπε πλέον περίεργα πράγματα. Τα ίδια πρόσωπα. Έβλεπε τα ίδια πρόσωπα, αλλά έβλεπε να μιλάει ότι του ζητούσε μια φορά, τι του είπανε, λέει, τι είστε, ο διπόρος, ας πούμε, που αναζητάτε, ξέρω εγώ, εμπνεύσεις. Α, τα φαγητά σήμερα για εσάς είναι αποφάγια. Ναι. Μα λέει, αποφάγια, θα είναι βεβαίως, γιατί αφού αναζητάτε ιστορίες, τρώγοντάς τα, θα μάθετε τις ιστορίες αυτών που τα άφησε. Αυτός λοιπόν μέσα στα παρεστησιογόνα αυτά μπήκε σε αυτό το κλίμα, μέχρι ότου οδηγήθηκε στο κτήμα της Μαργαρίτα Πιάς και εκεί δημιουργείται το μεγάλο του δράμα. Δεν θα το πούμε κιόλα, γιατί πούμε είναι και αυτό που λέμε η συνέχεια επί της οθόνης. Επί της οθόνης. Αλλά θέλω να πω ότι πρόκειται για μια εξαιρετική προσωπικότητα που ενώ έχει κάνει τόσα πολλά στη ζωή του, δεν έχει εμπειρία του έρωτος. Διότι από τη μία μεριά πάλευε να βρει το επάγγελμα που του πηγαίνει και όταν έγινε πάμπλουτος και διάσημος, ειδονιζόταν από την επιτυχία αυτή των βιβλίων του. Ναι. Επομένως, και έχασε τον έρωτα. Τον έρωτα. Αφηνόταν στις γυναίκες που τον επέλεγαν, αλλά χωρίς να δίνει σημασία σε αυτές. Είχε την αίσθηση ότι τον επέλεγε. Χωρίς συνέστημα. Χωρίς συνέστημα, διότι νόμιζε ότι λόγω της προσωπικότητας και της επιτυχίας που είχε, ήθελαν αυτό. Να. Δεν είχε ερωτευτεί ο άνθρωπος. Και εκεί μέσα στο βιβλίο το υφίσταται για πρώτη φορά με όλες τις παράπλευρες ιστορίες που δημιουργούνται. Μάλιστα. Και τα υπόλοιπα. Βεβαίως. Επί της οθόνης. Ναι. Είναι το πέμπτο, είπαμε, έτσι. Είναι το πέμπτο, αλλά το πρώτο. Δηλαδή. Με την εξής έννοια. Απουσιάζει κάθε προσωπική μου εμπειρία. Βεβαίως είμαι εγώ. Δηλαδή οι εκφράσεις μου, ξέρω εγώ, οι συνήθειές μου και λοιπά μεταβιβάζονται. Δεν έχω ουδε μία εμπειρία τέτοιου είδους έρωτας. Έχω ερωτηθεί κι εγώ, επανειλημμένος. Αλλά τέτοιου είδους περίπτωση δεν έχω εμπειρία. Άρα είναι το πρώτο βιβλίο, όλα τα προηγούμενα είναι μυθοπλασία εμπειριών μιας ζωής αρκετά θυελλώδους. Εδώ είμαι απόν. Τώρα, αυτό το έγραψα και το έχω πει. Και διαμαρτύρονται αυτοί που το διαβάζουν. Μα σε βλέπουμε, μου λέει μέσα. Αλλά δεν είναι δικές μου εμπειρίες, έτσι μου λένε. Το επόμενο είναι. Αυτό που γράφετε τώρα. Για τη Φλωρεντία. Αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή που είμαστε μαζί. Είναι. Ένα ιστορικό δίηγημα ή όχι. Κοιτάξτε, έχει. Μπορώ να πω. Έχει στοιχεία τέτοια. Έχει γύρω στο 50%, ίσως και ίσως λίγο λιγότερο, θα ήθελα να είναι λίγο λιγότερο, την ιστορία των προσωπικότητων που έζησαν σε αυτή την πόλη. Με τη Φλωρεντία. Πολύ πλούσιο έτσι, ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα. Όχι όμως υπό τη μορφή ακριβώς της ιστορίας, της αυστηρότητας. Τα πρόσωπα είναι αληθινά. Τα γεγονότα είναι αληθινά τσεκαρισμένα. Πριν όμως βάζω αυτόν τον περίεργο πάλι άνθρωπο, τον απόγονο των Μεδίκων, να τα ανατρέπει πάλι όλα. Φτάχτε, βρίσκεται σε μια κατάσταση. Αυτός πάλι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φοβηθεί τους προγόνους του. Διότι με μεγάλες αθλειότητες είχε συγκεντρώσει ένα τεράστιο πλούτο. Και είχε φοβηθεί από μικρό παιδί να τους ακούει. Ήταν όλοι ζωντανοί οι προγόνοι του. Και τους άκουγε να λένε ιστορίες από το 200 π.Χ. μέχρι ισότου τελείωσε. Και όντως ήταν και σκληροί για να μπορέσουν Αυτό το διατηρήσουν το στάτους. Αυτός φοβήθηκε από αυτή η ιστορία. Και δεν ήθελε να βγει στην κοινωνία. Ούτε ήθελε να γνωρίσει κανέναν. Και ήταν κλεισμένο σε ένα δωμάτιο στο οποίο άκουγε κλασική μουσική και διάβαζε βιβλία. Ιστορικά πράγματα κλπ. Ήθελε λοιπόν μια κινητή βιβλιοθήκη. Με αποτέλεσμα, όταν πήγε στη Φλωρεντία. Ναι. Και εκεί κατά διαβολική σύμπτωση ερωτεύτηκε την τελευταία απόγονο των Ετρούσκων, του αρχιερέα των Ετρούσκων. Τότε και έκαναν παρέα μαζί, δεν έκαναν μόνο έρωτα, μιλούσαν κιόλα, ήταν σε μια πόλη ιστορική. Και κάθε τόσο έβλεπε τους αυτούς, τις διάφορες προσωπικότητες, να είναι ζωντανές να είναι και να διηγείται σαν να είναι μπροστά του.
Με αυτή τη μορφή λοιπόν είναι ιστορικό. Άρα θα τελειώσει. Έχετε επισκεφθεί την. Την έχω επισκεφθεί, την αλλά είχα και τις δύο φορές δύο ατυχήματα και έτσι περισσότερο μέχρι τώρα είναι φανταστικά αυτά που γράφω και φυσικά και στηριζόμενα σε ιστορικά ντοκουμέντα που έλεγξα προηγουμένως. Ναι. Αλλά μου έχει μείνει αυτό το παράπονο. Έχω κάνει δύο επισκέψεις και δεν μπόρεσα να πάω ούτε σε ένα μουσείο. Πότε η γρήπη, πότε το πόδι μου πονούσε, πότε το ένα από το άλλο. Και έγινε έτσι. Θέλω να ξαναπάω. Ναι. Και ελπίζω να μην είναι κατάρα πλέον αυτό το πράγμα. Και άλλωστε είναι μια καταπληκτική πόλη η Φλωρεντία. Είναι πανέμορφη, είναι εξαιρετικό φαγητό. Και είναι, ακριβώς, ναι, είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να ξαναπάτε. Μου άρεσε όπως, πάρα πολύ. Είναι μια πρώτη τάξης επιλογή η άνοιξη του Ernesto Fantasia, τώρα που είναι και το καλοκαιράκι και είναι ευκαιρία έτσι να χαλαρώσουμε. Νομίζω ότι θα μας κερδίσει ο Ernesto Fantasia. Τι να σου πω, μέχρι τώρα δεν έχω παράπονο. Περιπέτειες του. Δεν έχω παράπονο από την πατρίδα εδώ και πάλι. Έχουν αγοράσει αρκετές περισσότερο γυναίκες στο βιβλίο. Το προβάλλουν στη θάλασσα, στα εδώ, από εδώ, από εκεί κλπ. Το βλέπω στο ίντερνετ. Και θα παρουσιαστεί την Τετάρτη. Την Τετάρτη, ναι. Πού, να πούμε. Ναι, στις 9.30 στην επάνω πλατεία, όπου γίνεται και το παζάρι των βιβλίων αυτό το, ναι, το φεστιβάλ. Ναι. Θα παρουσιαστεί, έχω την τύχη να παρουσιαστεί από την Αλίκη Κατσαρού, η οποία μάλιστα προμηνών της παρουσίασα εγώ ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα, το Flashback της, και η οποία είναι η δεύτερη φορά που μου παρουσιάζει βιβλίο, την προηγούμενη ήταν η Αρρώστια του Ονείρου, έχει τη δυνατότητα να κριτικάρει και μπαίνει μέσα στην ουσία του βιβλίου. Γι' αυτό τη ζήτησα ξανά να κάνει την παρουσίαση αυτή. Και μία επίσης κυρία, η Δήμητρα Κόκαλη, είναι μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης της Κέρκυρας, του κυρίου Δεσίλε. Έχει μία σαγηνευτική φωνή. Την είχα ξαναχρησιμοποιήσει φέτος όταν παρουσιάστηκε αυτός ο πίνακας της Καλογεροπούλου που αφορούσε τους έρωτες στα χρόνια του πολέμου και διαβάσαμε μαζί αποσπάσματα από την Κηδεία. Τώρα θα διαβάσει αποσπάσματα από τον Ernesto και θα πω κι εγώ. Ωραία. Τετάρτη. Τετάρτη, 9.30 στην Πάνω Πλατεία. Στην Πάνω Πλατεία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλοτάξιδος. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.